Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Χριστιανική Οικογένεια». Σήμερα θα ασχοληθούμε με ερωτήσεις που μας στείλαν οι αδελφές μας Αγγελική και Φωτεινή και μπορεί ο καθένας από εσάς, αν θέλει, να στέλνει ερωτήσεις σχετικές με τη χριστιανική οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο σχόλιο στη διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στις οθόνες σας. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθούμε να τη σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι, αρχίζω με την αδελφή την Αγγελική. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για την πολύ χρήσιμη καινούργια εκπομπή που ξεκινήσατε με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής σχετικά με την ενότητα μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Πρώτον, όταν στο ζευγάρι η πνευματική κατάσταση που βρίσκεται ο καθένας δεν είναι ίδια, δηλαδή ο ένας είναι πιο χαλαρός ή ο άλλος πιο πνευματικός, πώς μπορούν να συμπορευτούν, ειδικά αν ο άντρας είναι πιο χαλαρός και κατά συνέπεια οδηγεί ανάλογα και την οικογένεια. Πώς πρέπει η γυναίκα να σταθεί και χωρίς να επηρεαστεί και χωρίς να μειώνει τον άντρα της για την πνευματικότητά του ως κεφαλή που είναι. Επίσης, αν ο άντρας είναι υπερβολικά πνευματικός σε σημείο καταπίεσης. Και πάλι, η γυναίκα πώς πρέπει να σταθεί υποτασσωμένη μεν, αλλά όχι καταπιεσμένη. Πώς μπορεί να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτή την περίπτωση. Αγαπητοί αδερφοί Αγγελικοί, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μέσα από αυτές τις δύσκολες πνευματικές καταστάσεις, πώς είναι δυνατόν να διατηρηθεί η ενότητα σε μια οικογένεια που ο Θεός τους ένωσε, που με οδηγία Θεού και ο άντρας και η γυναίκα επέλεξαν ο ένας τον άλλον και δημιούργησε ο Θεός μια οικογένεια με πρόθεση να την ευλογήσει, να την αυξήσει και να της δώσει καρπό πολύ, πλειότερο, άφθονο και ο καρπός να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που προέρχεται από το διαφορετικό, αν μπορώ να το πω έτσι, επίπεδο πνευματικότητος του άντρα και της γυναίκας. Ή δηλαδή, ο άντρας είναι χαλαρός ή όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, χλιαρός, κατά συνέπεια να οδηγεί ανάλογα την οικογένειά του, όπως περιγράφεις, σε αυτή την περίπτωση πώς πρέπει να σταθεί η γυναίκα, επειδή ο άντρας είναι κεφαλή της και αυτή είναι υποχρεωμένη από το Λόγο του Θεού να υποτάσσεται στον άντρα, πώς πρέπει να σταθεί για να μην οδηγηθεί η οικογένεια σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μέλω να σε εξεμέσω. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και όταν αντίστροφα, η γυναίκα είναι πνευματική και ο άντρας είναι πνευματικός και η γυναίκα είναι πιο χλιαρή, πώς θα της επιβληθεί, ώστε να μην την καταπιέζει, πώς θα συμπεριφερθεί, ώστε να μην την καταπιέζει, αλλά να διαφυλάξει και την οικογένεια που ο Χριστός του χάρισε. Είτε λοιπόν ο ένας είτε ο άλλος, αν είναι ή πέσανε στη χλιαρότητα, γιατί η χλιαρότητα είναι μια κατάσταση που δεν είναι απαραίτητο να είναι εξ αρχής, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί και στο πέρασμα του χρόνου από συνθήκες
που υπάρχουν, ιδίως στον καιρό, στους καιρούς τους κακούς που ζούμε τώρα, από συνθήκες δύσκολες που βιώνουν όλες οι χριστιανικές οικογένειες, στην πατρίδα μας τουλάχιστον, την εποχή αυτή. Κληρότης λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην οικογένεια. Η απάντηση είναι ότι μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας δώσει τη λύση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε σε αυτό πρέπει να επαναλάβω, πρέπει να τονίσω ότι καλό θα είναι να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να το προλάβουμε πριν γίνει καθεστώς η παγιωμένη κατάσταση μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητο πάντοτε απ' αρχής του γάμου, αλλά και πριν ακόμη από την τελετή του γάμου, ο άντρας και η γυναίκα να αφιερώνουν στον εαυτό τους μια μέρα, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, όσο πιο σύντομο τόσο καλύτερα, στο να διορθώνουν τα ελλείποντα της οικογένειάς τους. Είναι κάτι που ο Θεός το θέλει και ο Απόστολος Παύλος το διέταξε στον Τίτο όταν τον απέστειλε στην Κρήτη, αλλά ο Λόγος του Θεού το διατάζει και σε μας, και στο προσωπικό μας επίπεδο και στο οικογενειακό μας επίπεδο και στο εκκλησιαστικό. Δηλαδή είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ψάχνει να βρει για τον εαυτό του τα ελλείποντα με σκοπό να πηγαίνει στο Θεό, να ζητάει έλεος και χάρη, να μετανοεί και να ζητάει έλεος και χάρη από το Θεό και να τον διορθώνει. Τώρα όμως μιλάμε για τα ελλείποντα ενός συζύγου, ο οποίος ήταν ή έγινε ή γίνεται συν το χρόνο. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού φανερώνει για κάποιον άνθρωπο, για ένα ποιμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας εν προκειμένου, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, αλλά και καθώς και ο άντρας είναι ποιμένας και πρέπει να είναι καλός ποιμένας μέσα στην Εκκλησία, συγγνώμη, μέσα στην οικογένεια, πρέπει να είναι καλός ποιμένας, αλλά ο άντρας ακόμη, επειδή είναι κεφαλή της οικογένειας, της γυναικός, άρα και της οικογένειας, και επειδή η γυναίκα του είναι σκεύος ασθενέστερο, θα πρέπει να είναι και καλός Σαμαρίτης, να την περιθάλπτει, να την εκτρέφει, να τη φροντίζει, όπως έχουμε πει και παλαιότερα. Και η γυναίκα από την άλλη μεριά πρέπει να είναι καλός οικοφύλακας, καλή σύζυγος, καλής οικοφύλακας. Και επειδή τα βάρη ο Θεός τα έχει βάλει στον άντρα της οικογένειας, πρέπει να είναι και ο Σίμωνο Κυριναίος να κρατάει τα βάρη. Όμως σε μια τέτοια κατάσταση που μου περιγράφεις, αγαπητή Αγγελική, όταν υπάρχει χλιαρότης σε έναν από τους δύο, τότε το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί η χλιαρότης του συζύγου ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας, μπορεί να επηρεάσει και τον άλλον σύζυγο, αλλά πολύ περισσότερο και τα παιδιά. Και εκεί πρέπει τώρα ο πνευματικός άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του. Τι μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού γι' αυτό? Διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Οφείλομεν δες ημείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς, αλλά έκαστος ημώνας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσεν σε αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ενδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, δια να δοξάζει το ομοθυμαδόν εν ενίστομα των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας λέει, μάλλον το συμπέρασμα
αυτό που διαβάσαμε είναι ότι πρέπει να προσδεχόμεθα, να μην εξουθενούμε δηλαδή τον άλλον για την χαμηλή πνευματικότητά του. Μην τον εξουθενήσουμε, μην τον προσβάλλουμε, μην του δώσουμε να καταλάβει ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας προσεδέχθη. Και για να μας προσδέχεται ο Χριστός πρέπει και εμείς να προσδεχόμεθα αλλήλους και εν προκειμένου τον ή την σύζυγό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμεθα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αλλά σημαίνει ότι ξεκινάει ένας καλός αγώνας του δυνατού, του πνευματικού ανθρώπου, βαστάζοντας ο ίδιος τα ασθενήματα του αδυνάτου, φροντίζοντας να κάνει πράγματα που να αρέσουν όχι στον εαυτό του, να μην κάνει ό,τι θέλει, αλλά να αρέσουν στον άλλον, ελπίζοντας ότι ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας θα μας δώσει να φρονούμε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν. Αλλά για να το πιστεύουμε βάσιμα αυτό και να το ελπίζουμε, διαβάζω το 4 εδάφιο, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των αγραφών. Είναι ένας αγώνας που χρειάζεται ελπίδα και παρηγοριά να παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν ο αγώνας του πνευματικού για να φέρει στα συγκαλά του τον μη πνευματικό είναι ο Λόγος του Θεού. Χωρίς να τον ονειδίζει, χωρίς να τον περιφρονεί, χωρίς να του δείχνει ίχνος περιφρόνησης και αποδοκιμασίας. Αντιθέτως, με πολλή αγάπη να τον οδηγεί στο Λόγο του Θεού. Βέβαια, είναι απαραίτητο να περιγράψει η γυναίκα, η πνευματική ή ο άντρας ο πνευματικός στις στιγμές που αφιερώνουν ένας τον άλλον, και είναι αναγκαίο, αδελφοί μου, αυτό. Πώς θα ήθελε τον άντρα της η πνευματική γυναίκα, και ο άντρας να περιγράψει πώς θα ήθελε τη γυναίκα του, γιατί μπορεί να έχουν διαφορετικό επίπεδο πνευματικότητος, και συγχωρέστε με και ο Θεός να με συγχωρέσει που το εκφράζω έτσι, αλλά για να γίνω αντιληπτός, αλλά όμως δεν πάβει να αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, και να υποτάσσεται και να αγαπάει η γυναίκα τον άντρα όπως η Εκκλησία του Χριστό. Έγκαιρα λοιπόν, όταν διαπιστωθεί το πρόβλημα της χλιαρότητας, πριν δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγάπη των αδελφών, θα πρέπει να βρεθούνε και να εξομολογηθούν και να διορθώσουν τα ελλείποντα. Δηλαδή να περιγράψει ταπεινά, ελπίζοντας στο Θεό της υπομονής και της παρηγοριάς, πώς θα ήθελα τον άντρα μου μια γυναίκα, πώς θα ήθελα τη γυναίκα μου να είναι, και πιο συγκεκριμένα πώς θα σε ήθελα άντρα μου και πώς θα σε ήθελα γυναίκα μου. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι αν τον πλησιάσει ταπεινά, θα βρει χάρη και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Μάλιστα, διαβάζω από τις παροιμίες, γάμα κεφάλαιο και τρία εδάφιο, αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Θεός όταν πλησιάζουμε προς διόρθωση τον άντρα μας, τη γυναίκα μας ή οποιονδήποτε άλλον άνθρωπον.
Διαβάζω από το 3 εδάφιο. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπωσιν. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου. Εχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδιάς σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάρη και εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρούμε χάρη και εύνοια ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων και του άντρα μας και της γυναίκας μας, του λιγότερου πνευματικού. Όχι να τον ελέγξουμε, να τον κρίνουμε, να τον κατακρίνουμε, αλλά να του ζητήσουμε βοήθεια. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω έναν άντρα που να συμμερίζεται τις σκέψεις μου, να με συντροφεύει στην προσευχή μου, στη μελέτη, στην εκκλησία. Το ίδιο βέβαια και ο άντρας, ταπεινά, στηριζόμενος στην αγάπη που έχει για τη γυναίκα του και στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το στήριγμά μας. Εάν αυτά τα δύο δεν τα χάσουμε στη σχέση μας με τη γυναίκα μας και με τον άντρα μας, στη σχέση μας με το λιγότερο πνευματικό σύζυγο, τότε θα βρούμε χάρη και εύνοια και από αυτόν και από το Θεό. Στη συνέχεια θα τα προσδεχθούμε και θα στραφούμε με πολύ μεγάλη προσοχή στο Λόγο του Θεού. Θα προσπαθούμε να τον πείσουμε, προσευχόμενοι, ο Χριστός να τον πείσει ή να την πείσει, να πηγαίνουμε πιο συχνά στην Εκκλησία. Να ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι οι χριστιανοί της Κυριακής δεν μπορούν να έχουν εύνοια και χάρη από το Θεό. Δεν μπορούν να είναι πνευματικοί. Δεν γίνεται. Δεν είναι παράξενος ή αυστηρός ο Λόγος του Θεού που ελέγει ενέμενον κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της χριστιανικής οικογένειας. Και ο πιο περισσότερο πνευματικός θα μελετάει να κάνει τον άλλο να ζηλέψει με την καλή έννοια. Θέλω επίσης να πω ένα άλλο εδάφιο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ταύτα μελέτα εις ταυταμένα και θα είναι φανερή η προκοπή σου ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Θα βλέπει την προκοπή σου. Ο λιγότερο πνευματικός σύζυγος. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, είναι στην επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία, επίμενε σε αυτά. Διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσει και τους ακούοντάς. Προστάζει λοιπόν στον κίνδυνο που ενέχει χλιαρότης του συζύγου ή της συζύγου να τον εξεμέσει ο Θεός και να έρθουν τραγικά προβλήματα. Εδώ δημιουργείται η ανάγκη ενός καλού αγώνα. Με τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Επαναλαμβάνω, χωρίς να τον περιφρονήσεις, χωρίς να τον εξουθενήσεις ή να την περιφρονήσεις, να την εξουθενήσεις. Αλλά με έλεος και αλήθεια, με το Λόγο του Θεού, με τη δική σου, με το δικό σου αγώνα. Μελετώντας το Λόγο του Θεού, να είναι φανερή η προκοπή σου με αυτόν τον τρόπο και στα παιδιά σου. Και αν προσέχεις τον εαυτό σου και στη διδασκαλία, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς. Να τον προσδέχεσαι. Θέλω να επιμείνω σε αυτό. Να μην τον περιφρανείς, ούτε τον εξουθενείς, ούτε φανερά ούτε κρυφά στην καρδιά σου. Είναι ο άντρας σου, είναι η γυναίκα σου. Και αν είναι η γυναίκα σου, οφείλεις να την καταστήσεις αγία, τέλεια, έτοιμη για τον ουρανό. Και αν είναι ο άντρας σου, οφείλεις σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο να κουβαλήσει το σταυρό του. Να τον βοηθάς. Το βέβαιο είναι
ότι σε αυτόν τον αγώνα τον καλό θα είσαι νικητής, είτε άντρας είτε γυναίκα. Μη φοβάσαι λοιπόν, μόνο πίστευε στο λόγο του Θεού. Ο Θεός της παρηγοριάς και της ελπίδας, συγγνώμη, της υπομονής και της παρηγοριάς, θα σας κάνει ο Θεός να φρονείτε το αυτό και να δοξάζει το μοθυμαδόν το Θεό. Είναι βέβαιον ότι θα νικήσεις. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ ενίκησα, γιατί ο Χριστός έβγαλε και την αγνωσία αλλά και τη χλιαρότητα και συνεχίζει να τη βγάζει από την καρδιά μας. Ο Χριστός μας προσεδέχθη. Γι' αυτό και ο Χριστός θα είναι μαζί σου. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Δεν θα σου πάρει πολύ χρόνο, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και ενδιαφέρεται πιο πολύ για σένα, για τον αδύναμο πνευματικά άντρα σου ή γυναίκα σου. Είναι δύσκολη όμως κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Αν ο άντρας ως κεφαλή της οικογένειας σιγά σιγά φέρνει άλλες διδασκαλίες μέσα στην οικογένεια και αποφασίζει τελικά να ακολουθήσει άλλο δόγμα ή ομολογία και να εκκλησιάζεται όλη η οικογένεια σε διαφορετική πια εκκλησία, είναι υποχρεωμένη η γυναίκα και η υπόλοιπη οικογένεια να τον ακολουθήσει εφόσον δεν συμφωνεί με τη διαφοροποίησή του αυτή? Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα για τον εαυτό της αλλά και για τα παιδιά της? Πώς και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας? Ένα άλλο λοιπόν πιο σοβαρό ζήτημα. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για τις ερωτήσεις σου, γιατί είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν σε οικογένειες χριστιανικές. Όταν κάποιος άντρας, βέβαια και η γυναίκα μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά το πιο δύσκολο είναι ο άντρας, όταν η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα της, αρχίζει και στραβώνει η καρδιά με το Λόγο του Θεού και μπαίνουν μέσα στην καρδιά του έτερο διδασκαλίες, ψεύδο διδασκαλίες ή ακόμη και αιρέσεις, ακόμη και αιρέσεις απολίας. Η γυναίκα τι θα κάνει? Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Η γυναίκα είναι οικοφύλακας, αυτή είναι η δουλειά της. Πρέπει να διαφυλάξει την οικογένειά του, την οικογένειά της, τα παιδιά της, και να αγωνιστεί πρώτα για τον άντρα της και ταυτόχρονα για τα παιδιά της. Πρέπει να μείνει στερεή και αμετακίνητη στο Λόγο του Θεού. Να μην ξεκλίνει δεξιά ή αριστερά, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα είναι μαζί της και εκείνο που έχει σημασία είναι να βρει χάρη ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός να επέμβει. Διαβάζω από την επιστολή προς Τιμόθεο Α του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Εάν τη εταιρεί διδασκαλή και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβειαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητής και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, πλασφημία, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνου από τον τιούτον. Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσει ένας άντρας να χαλάει η καρδιά του προς έτερο διδασκαλία, αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται από άλλους ανθρώπους. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, όταν διαπιστώσουν ότι μέσα στο σπίτι τους μπαίνουν άνθρωποι πονηροί και γόητες, φέρνοντας άλλες διδασκαλίες, πριν αφήσει να χειροτερέψει το πράγμα, εκεί πρέπει να πάρει θέση στερεά η σύζυγος αλλά και ο σύζυγος. Μην αφήνετε, αδέλφια μου, το σπίτι σας να μολύνετε με άλλες διδασκαλίες. Μην αφήνετε το σπίτι σας, να μπει στην καρδιά μας πρώτα, να μην αφήνουμε να μπει άλλη ζήμη. Γιατί ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Εάν λοιπόν προσέχουμε σε λόγια ανθρώπων που βλέπουμε
ότι είναι ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες, τότε εκεί πρέπει να παίρνουμε θέση στερεά και αμετακίνητη. Πρέπει να ελευθερώσουμε το σπίτι μας, την καρδιά μας πρώτα, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, το σπίτι μας, από επιρροές ξένων διδασκαλιών ευθύς εξ αρχής. Γιατί αν φτάσει στο τέλος η ιστορία, τότε μπορεί και κάποιος να γίνει και αιρετικός. Και για τους αιρετικούς ανθρώπους ο Θεός δεν λέει καλά πράγματα. Αντιθέτως μάλιστα λέει, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, εξεύρων ότι διεφθάρει ότι ούτως και αμαρτάνει κατ' εξακολούθηση, καθώς είναι ο ίδιος αυτοκατάκριτος. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ξεκλίνει από το Λόγο του Θεού? Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν, όταν δούμε να μπαίνει η ξένη ζύμη μέσα στο σπίτι, κάνει παρέα ο άντρας μας, κάνει παρέα η γυναίκα μας, ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει ενότης. Μάχαιρα ήρθα να βάλω, λέει ο Χριστός. Ό,τι μολύνει πρέπει να φεύγει. Να καθαρίζεται, να ξεκαθαρίζεται, για να διαφυλαχτεί ο αγιασμός στην οικογένεια. Γιατί αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει καιρός όταν δεν θα μπορούν πλέον να υποφέρουν, καταστάσεις που δεν διορθώνονται, δεν θα μπορούν πλέον να υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν στους εαυτούς τους διδασκάλους, οι ίδιοι θα ζητάνε διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, επειδή η καρδιά τους έχει χαλάσει, και καργαλιζόμενοι την ακοή να ευχαριστιώνται από αυτά που ακούνε, γιατί ικανοποιούν τη σάρκα και τις επιθυμίες τους. Και από μέν της αληθείας αυτή θα αποστρέψουν την ακοή τους, εις δε τους μύθους θα εκτραπούνε. Γιατί πονηροί άνθρωποι και γόητες θα πλησιάζουν πλανώντες και πλανόμενοι. Ο χριστιανός λοιπόν, ο πατέρας ιδιαίτερα, αλλά και η μητέρα, πρέπει να είναι άγρυπνοι. Άγρυπνοι για τον εαυτό τους και για την καρδιά τους, άγρυπνοι για τη γυναίκα τους και τον άντρα τους, άγρυπνοι για τα παιδιά τους. Γιατί η αλότρια διδασκαλία διαφθείρει τις καρδιές των ανθρώπων και μπορεί να τους οδηγήσει έως και αιρέσεις απολίας. Τι θα κάνει λοιπόν η γυναίκα σε αυτό, όταν ο άντρας φέρνει ξένες διδασκαλίες? Από την πρώτη στιγμή που το διαπιστώνει, θα διαχωρίζει τη θέση της. Θα διαμαρτύρεται εντόνως. Και θα προσπαθεί με πολύ αγάπη και πολύ ταπείνωση να απομακρυνθεί από αυτούς τους ανθρώπους, και αυτή και ο άντρας της και η οικογένειά της. Και αν, που είναι βέβαιο, ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του και βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει παρέα με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτούς τους ανθρώπους, και επιμένει η γυναίκα και δεν υποχωρεί σε αυτό η γυναίκα, τότε ο Θεός θα κάνει χάρη και σωτηρία. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι είναι ζήτημα χρόνου. Μπορείς με πρόληψη να αποφεύγεις τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή μην φωνάζεις σπίτι σου, μην κάνετε παρέα με ανθρώπους που έχουν αυτή την ξένη ζύμη, μην τα αφήνεις τα παιδιά του με τα παιδιά σου. Μπορεί λοιπόν προληπτικά, αλλά μπορεί και θεραπευτικά στην αρχή. Γιατί αν προχωρήσει το κακό, διορθώνεται πάρα πολύ δύσκολα και τέλει δεν διορθώνεται. Αυτές είναι οι μεθοδίες του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Όλους μας. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, η ταυτότητα του χριστιανού μέσα στο Λόγο του Θεού είναι καθαρή. Μετανοήσατε,
ας βαφτιστεί έκαστος στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και θα λάβει δύναμη Πνεύματος Αγίου όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω του, γιατί αυτή είναι η επαγγελία του Θεού και θα απομακρύνεται από τη γενεά, τη σχολιά και τη διαστραμμένη. Και η Εκκλησία, η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη, καθώς και η εκκλησιαστική ζωή των χριστιανών είναι συγκεκριμένη. Ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και έτσι θα μένουν στον οίκον του Θεού, του ζώντος που είναι η Εκκλησία του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Θεός να μας φυλάει από τα ψέματα, από του διαβόλου, από την ξένη ζήμη. Μην αφήσουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, να εισχωρήσει στην καρδιά μας ή στην οικογένειά μας. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο να τον φυλάει και να εργάζεται. Και έβαλε τον άντρα μέσα στην οικογένεια να τη φυλάει και να την εργάζεται. Το ίδιο και τη γυναίκα. Είμαστε φύλακες της γυναίκας μας και η γυναίκα μας είναι φύλακας του αντρός μας. Και έτσι μαζί θα προχωρήσουμε. Εάν όμως μαζί πλανηθούμε, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν αντί να επικρατήσει η αλήθεια, επικρατήσει το ψέμα, τότε εδώ είναι ένας δρόμος πιθανόν χωρίς γυρισμό. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τον άντρα ή τη γυναίκα να συμφωνήσουν, καθώς αυτοί οι δυο θα φτάσουν σε ένα σημείο, ένας να κόβει και άλλος να ράβει υπέρ του ψεύδους. Ο Θεός να μας φυλάει. Βέβαια, επειδή ο Θεός μας φυλάει, αλλά και εμείς είμαστε άγρυπνοι, καθώς λέει ο Χριστός, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γι' αυτό και αγρυπνούμε, προσέχουμε και προσευχόμαστε για να μην έρθει ο πειρασμός με την πλάνη μέσα στο σπίτι μας, μέσα στις καρδιές μας. Υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα της αγαπητής Φωτεινής. Όταν υπάρχει το αίσθημα ιδιοκτησίας στις καρδιές των αδελφών, των συζύγων, είτε στα υλικά είτε στα πνευματικά, ακόμη και στο έργο του Θεού σε έναν από τους δυο στο ζευγάρι, είναι αιτία να χαλάσει η ενότητα της οικογένειας? Και αν ναι, τι μπορεί να γίνει? Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. Όχι κοινοκτημοσύνη, αλλά κοινά. Δηλαδή δεν θεωρούσαν, και να το διαβάσω από μέσα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και 32 εδάφιο. «Του δε πλήθους των πιστευσάτων η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχαν τα πάντα κοινά, ώστε με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και χάρις μεγάλη ή το επί πάντα σε αυτούς». Εάν θέλουμε να υπάρχει μεγάλη χάρις μέσα στο σπίτι μας, όπως και στην τοπική εκκλησία, αλλά τώρα μιλάμε για τη χριστιανική οικογένεια, μέσα στο σπίτι μας, είναι ανάγκη η καρδιά και η ψυχή του συζύγου και της συζύγου να είναι μία. Μία. Τι σημαίνει αυτό? Ψυχή θέλουσα, να θέλουμε μόνο το Λόγο του Θεού. Και καρδιά καθαρή, αγία, να επιθυμεί μόνο το θέλημα του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, έτοιμα μέσα στη χριστιανική οικογένεια να ζητάμε από το Θεό και οι δύο, γιατί αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, και η απόλυτη συμφωνία περί παντός πράγματος είναι μόνο στο σύζυγο και στη σύζυγο, γιατί έχουν τα πάντα κοινά, τις ίδιες επιδιώξεις, τα ίδια προβλήματα, τις δύσκολες καταστάσεις, τους σκοπούς τους ίδιους, τα ίδια παιδιά, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες.
Άρα είναι ανάγκη η καρδιά και η ψυχή των δύο να είναι μία και αυτή την ενότητα την κάνει ο Θεός, όπως είπαμε και σε άλλη μας εκπομπή. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η ενότηση, τότε θεωρούν και έχουν τα πάντα κοινά. Και δεν λένε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων μου. Αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Τα λεφτά μου και τα λεφτά σου, το σπίτι μου και το σπίτι σου. Αυτές είναι τραγικές καταστάσεις που καταστρέφουν την ενότητα. Εάν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχαν τα πάντα κοινά και δεν έλεγε κανείς ότι αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου, πόσο μάλλον στη χριστιανική οικογένεια. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει καρπός στην οικογένεια αυτή και χάρις παρά Κυρίου. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, να το προσέχουμε αυτό, να μην υπάρχει αίσθημα ιδιοκτησίας μέσα στο σπίτι. Τα λεφτά που έχει ο άντρας είναι και της γυναίκας. Τα λεφτά που έχει η γυναίκα είναι και του άντρα. Κοινά όλα, κρυφά τίποτα, δικό μου τίποτα, δικό σου τίποτα. Όλα θα τα διαχειριζόμαστε γιατί οι δύο έγιναν σάρκα μία, γίναμε ένα. Έγινες ένα με τη γυναίκα σου. Δεν είσαστε δύο πλέον, αλλά είσαστε ένα, έτσι λέει ο Χριστός. Και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωρίζει. Και πώς μπορεί να το χωρίσει? Χωρίζεις από τη γυναίκα σου όταν λες ότι αυτό είναι δικό μου. Ή όταν πεις αυτό είναι δικό σου. Δικό μου, δικό σου πρόβλημα. Δικό σου ζήτημα, εσύ θα το λύσεις. Όχι. Τα πάντα κοινά και στο φυσικό κόσμο και στα πνευματικά. Και στις χαρές και στις λύπες. Και στα προβλήματα και στις ευλογίες. Γιατί είσαστε ένα. Ο Χριστός σας έκανε ένα. Βάζοντας μέσα, μπαίνοντας μέσα το αίσθημα της ιδιοκτησίας, χωρίζεται αυτό που ο Θεός συνέζευξε και το έκανε ένα. Είναι μεγάλη παγίδα το δικό σου και το δικό μου. Γιατί ομολογεί ο άνθρωπος που λέει αυτό είναι δικό μου, ότι δεν είσαι πια ένα με τη γυναίκα σου. Βέβαια, μην ξεφύγουμε από την τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός ευσχημοσύνης και τάξης. Βεβαίως θα μπορώ να πω αυτή είναι η ντουλάπα μου γιατί είναι τα δικά μου πράγματα. Αυτή είναι η ντουλάπα σου γιατί είναι τα δικά σου ρούχα. Το άλλο το δικό σου ρούχο ή το δικό μου ρούχο. Δεν μιλάω για καταστάσεις που πραγματικά διαφοροποιούν. Δεν θα φορέσει το κουστούμι μου η γυναίκα μου, ούτε εγώ θα φορέσω το φόρεμά της. Είναι δικό σου και δικό μου. Αλλά μιλάμε για το αίσθημα της ιδιοκτησίας επάνω στα φυσικά και τα πραγματικά που επηρεάζει την οικογένεια και σταματάει, χωρίζει την ενότητα. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερος αγώνας, ιδιαίτερη προσπάθεια να διορθωθούν τα ελλείποντα όταν μπει μέσα το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Το έργο μου και το έργο σου. Όχι, είναι το έργο μας. Ό,τι κάνουμε μαζί το κάνουμε. Ναι, αλλά εγώ είμαι πρεσβύτερος, λέω. Ναι, αλλά η γυναίκα σου είναι πρεσβυτέρα και πρέπει να προσεύχεται για σένα. Εγώ όμως έχω την ευθύνη των παιδιών, λέει η γυναίκα. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν είναι δικά σου. Είναι και δικά μου. Και πρέπει να υπάρχει ομοφωνία σε όλα. Τα πάντα κοινά και γνώμη κοινή. Γιατί πράγματι, αγαπητή αδερφή Φωτεινή, εάν μπει το αίσθημα της ιδιοκτησίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αμέσως ομολογούνε ότι πλέον δεν είναι ένα, άρα έρχονται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, που λέει εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο.
Ολοκληρώνοντας και τελειώνοντας την εκπομπή μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για τους ψευδοπροφήτες, καθώς και ο Απόστολος Πέτρος για τους ψευδοδιδασκάλους. Γιατί εάν δεν ακολουθούμε την υγιένουσα διδασκαλία στην οικογενειακή μας ζωή, σε όλα τα ζητήματά μας όμως, τότε τα πράγματα αρχίζουν και χαλάνε. Εάν σου πει δηλαδή ο πατέρας σου ή η μητέρα σου, πεθερός ή η πεθερά, αυτό είναι δικό σου παιδί μου, πρόσεξε, εγώ στο έδωσα, και το πιστέψεις, τότε μπήκε χώρισμα. Ή σε σχέση με τις άλλες διδασκαλίες. Αν σου πει κάποιος, καλός αδερφός που σ' αγαπάει, αλλά δεν έχει ορθοτόμηση και υγιένουσα διδασκαλία, μην είμαστε και τόσο φανατικοί, τόσο αυστηροί, όπως είναι ο άντρας σου ή όπως είναι η γυναίκα σου. Ας την τώρα. Δεν είναι και απόλυτα τα πράγματα, όλα τα ξέρεις εσύ. Όχι βέβαια, τα ξέρω όλα, αλλά για όλα διαβάζω μέσα από το Λόγο του Θεού και θέλω ο Θεός να με φωτίζει και να βγάζω συμπεράσματα σωστά. Δεν θέλω να αρνούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Εάν δεν είμαστε άγρυπνοι, προσεκτικοί και προσευχόμενοι για να προστατεύεται η οικογένειά μας, τότε ψευδοπροφήτες θα έρχονται προς αυτή την οικογένεια με ενδύματα προβάτων, αλλά μέσα θα είναι λύκοι άρπαγες. Και πώς θα καταλάβω εγώ τώρα το αληθινό από το ψεύτικο? Εδώ υπάρχει μία αλάνθαστη συνταγή που δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο καρπός του. Από τον καρπόν αυτών θα γνωρίσετε αυτούς για να προστατεύσετε τις οικογένειές σας. Είναι δυνατόν να συνάγουν από αγκάθια στα φύλλα και από τριβόλους σίκα? Έτσι δεν είναι δυνατόν? Έτσι και κάθε δέντρο αγαθό κάνει καλούς καρπούς. Κάθε δέντρο δε σαπρό κάνει πονηρούς καρπούς. Δεν μπορεί δέντρον αγαθών να κάνει καρπούς πονηρούς, ούτε δέντρων σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μην κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτών θα γνωρίσετε αυτούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αγρυπνούμε, να προσεύχουμε, να προσέχουμε και να προσευχόμαστε για την κοινωνία που έχουμε και βάζουμε μέσα στο σπίτι μας. Γι' αυτό γι' αυτά τα οποία ακούμε, λέει ο Χριστός, προσέχετε τι ακούετε και πώς ακούετε. Και πώς θα αποδέχομαι και θα καταλαβαίνω κάποιον όταν με συμβουλεύει ότι είναι αληθινό αυτό που λέει, είναι ο καρπός του. Πρώτα-πρώτα θα δω την οικογένειά του. Τα παιδιά του να μην είναι χωρισμένα, να μην είναι δυστυχισμένα, να μην είναι στον κόσμο, αλλά είναι ευλογημένα. Αυτά που λέει είναι αλήθεια τότε. Και αυτό έχει και μεγαλύτερη σημασία για μας. Εάν μένουμε στην αλήθεια, τότε στην πραγματικότητα εξασφαλίζουμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Είναι απόλυτη ανάγκη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να είμαστε προσεκτικοί, άγρυπνοι και προσευχόμενοι. Να μην εισέλθει αυτό που είπα πριν, οποιαδήποτε ξένη ζήμη, είτε διδασκαλίας, είτε σούπερ πνευματικότητος και χάσουμε την απλότητα την εν Χριστώ Ιησού, είτε χλιαρώτης, είτε αίσθημα ιδιοκτησίας. Αυτά καταστρέφουν την ενότητα, καταστρέφουν την οικογένεια, φέρνουν το διαζύγιο. Και αυτά έρχονται απ' έξω. Από άλλους ανθρώπους, από άλλες συζητήσεις, από άλλες προτροπές και άλλες συμβουλές. Γι' αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάντοτε να προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτόν που μας συμβουλεύει, που μας προτρέπει, τον καρπό του.
πρώτα την οικογένειά του. Ύστερα τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που έχει. Ύστερα τη μαρτυρία. Τη μαρτυρία του Θεού. Το έργο του. Τη ζωή του. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που ο καρπός που είναι μόνο από το Θεό δεν είναι καλός. Θυμάμαι όταν είχα μπει εγώ στην εκκλησία, διάβασα αυτό και πήγαινα στα σπίτια να δω τις οικογένειες. Τα παιδιά είναι, στέκονται καλά. Έχουν ευλογημένες οικογένειες τα παιδιά τους. Είναι διαλυμένες οικογένειές τους. Ο καρπός είναι μόνο από το Θεό. Και ο καρπός ο καλός δίδεται σε αυτούς που αγωνίζονται να στέκονται δόκιμοι ενώπιον του Θεού, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και να ενεργάτες ανεπαίσθητοι. Ο Θεός να μας κάνει όλους έτσι, αλλά ιδιαίτερος να προσευχόμαστε καθένας για την οικογένειά του. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να μας ευλογεί. Εδώ η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχόμαστε σε όλους σας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν. Ο Θεός μας σας ευχαριστώ.